Πήγαμε 1,5 ευρώ το φέραμε. Είχαμε πάρει απόφαση. Είχαμε πάρει απόφαση τότε στην τελευταία ειδική συνέλευση του μπλόκου να συνεχίσουμε τις δράσεις όλες αυτές που κάναμε με άλλες μορφές αγώνα, να σταματήσουμε αυτή τη μορφή του μπλόκου την παρούσα περίοδο και να συνεχίσουμε άλλες μορφές αγώνα. Και έτσι υπάρχει η απόφαση στην Πανελλαδική που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα να γίνει ένα συλλαλητήριο πανελλαδικό στην Αθήνα από αγρότες. Την Παρασκευή 18 του μηνός, 1 η ώρα το μεσημέρι, το 1 η ώρα είναι λίγο, θα σας πω γιατί είναι λίγο ακόμα δεμή. Γράφει ανακοίνωση 1 η ώρα το μεσημέρι, αλλά μπορεί να μην είναι 1, θα σας πω εδώ γιατί μπορεί να μην είναι 1. Με σκοπό να πιέσουμε όσο μπορούμε να πιέσουμε και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν τώρα με τον πόλεμο, με τον κορονοϊό, με όλα αυτά που υπάρχουν, να ικανοποιήσουμε κάποια από τα αιτήματά μας, γιατί το ξέρετε και εσείς, το βλέπετε, το νιώθετε, ότι η σεζόν που ξεκινάει είναι δύσκολο. Καλή είναι, λέω. Είναι πολύ δύσκολο τώρα. Τι δεδομένα έχουμε από τότε που φύγαμε από τα μπλόκα. Φύγαμε από τα μπλόκα, βγήκαμε στα μπλόκα λεπτή με το πετρέλαιο 1,50, φύγαμε ήταν 1,60, τώρα έχει 2,10, 2 ευρώ χοντρά. Χοντρά χοντρά έχει 2 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια αύξηση 20-30% περίπου μέσα σε 15 μέρες. Και αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, και άμα συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Καταλαβαίνετε ότι με 2 ευρώ δεν μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε με 1,5. Πέρυσι την εποχή το πετρέλαιο ήταν στο 1,30, 1,20 κάπου. Βγήκαμε να καλλιεργήσουμε 1,20. Τα λοιπάσματα αυξήθηκαν και αυτά λόγω εισαγωγών, λόγω κρίσης. Όλοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν και την άφηκαν λιθό στον αέρα. Κοιτάξτε, μην έχουμε πρόβλημα και να βρούμε λοιπάσματα προς μπροστά και από μόνο σπόρια του τέλου. Και τη ΔΕΗ, η οποία η κιλοβατόρα χθες είναι 336 ευρώ η κιλοβατόρα, που πέρσι τέτοια εποχή είχε γύρω στα 60. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση 300-400%. Η κιλοβατόρα παίζει, έφτασε μέχρι 450. Άκουσα προχθές τον πρόεδρο αυτόν, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, τον Αλαμίδη, που είπε ότι οι τιμές που υπάρχουν τώρα, λέει, θα τις δείτε στους λογαριασμούς σας Ιούλιο-Αύγουστο. Αυτή η τιμή που υπάρχει δηλαδή τώρα στη μεγαβατόρα δεν θα βγει στον επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί στη ΔΕΗ. Θα πρέπει να περάσει μια διαδικασία. Θα τη δείτε, λέει, να υπάρχουν αυξημένες τιμές τον Ιούλιο-Αύγουστο. Καταλαβαίνετε πού θα φτάσει το ρεύμα. Τι είχαμε πάρει από την Αθήνα, για όσους δεν ξέρουν και δεν ήταν εκεί πέρα, τι είχαμε πάρει από την Αθήνα. Καταρχήν συναντηθήκαμε ένα κλιμάκιο υπουργών. Από εδώ, ναι, μόνο εδώ είναι εκεί. Συναντηθήκαμε ένα κλιμάκιο υπουργών, το Σκρέκα, τον Σταϊκούρα και τον Γιωργαντά, τον Σαρακατσάνα του Κυλκής. Ο Γιωργαντάς μας μίλησε για τον κανονισμό του εργάλιμου που είχαμε σαν αίτημα και μας είπε ότι έχει έτοιμες κάποιες μελέτες, προφανώς είχε έτοιμος ο Λιβανός. Θα είναι σε θέση να μας παρουσιάσει μετά από 2-3 μήνες για την αλλαγή του κανονισμού και πώς θα γίνει. Μας είπε ότι θα μας καλέσει να δούμε την αλλαγή, γιατί θέσεται και αυτός ότι ο κανονισμός είναι παλιός, απαρχαιωμένος και στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των παραγωγών. Ο Σκρέκας μας είπε ότι οι λογαριασμοί που έρχονται πίσω, οι πιστωτικοί, το 80% είναι 80% αναφερέσετε όλες τις εκτόσεις που παρέχονται στο αγροτικό τιμολόγιο. Θα πρέπει από το ποσό της ρήτρας δηλαδή που αναφέρει, αν είναι 2.000 ευρώ και έχει εκτόσεις, γιατί γράφει κάπου εκτόσεις, 500 ευρώ μένει 1.500, θα πάρει το 80% πίσω των 1.200 μέχρι των 2.000. Αυτή είναι η ρήτρα προσαγωγής. Χωρίς να δεσμευτεί τι θα κάνει του χρόνου, προσπαθεί λέει, να το πάει πάλι στο 80% και την καινούργια περίοδο, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δεσμευτεί. Και ο Σταϊκούρας ήταν ο πλέον απαξιωτικός με τον τρόπο που μας μίλησε εκεί μέσα. Μας είπε ότι το κάτω-κάτω της γραφής δεν ίσχυε τίποτα, ήσταν 3% του ΕΕΠ, παράγεται περίπου 9 δισεκατομμύρια στα 330 που βγάζει η χώρα. Χωρίς να σκεφτεί ότι πίσω από εμάς υπάρχουν ένα σωρό άλλοι κλάδοι που εξαρτώνται από εμάς, άμα σταματήσουμε εμείς, σταματάνε αυτό να τελειωθεί. Πήρατε ένα σωρό εκατομμύρια, μας έφτασε, μας έκανε τι, μας ανέλη, έβαζε μέσα από αυτές τις ενισχύσεις που πήραμε του κορονοϊό τότε. Τα βάζω όλα μέσα μέχρι τι έχω πάρει το COVID από δέντρα, από ελιές, από αμπέλια, όλα αυτά. Τα έφτασε 860 εκατομμύρια. Αλλά λέει ο πρωτογενής τομέας στην περίοδο του κορονοϊού πήρε 860 εκατομμύρια. Κανένας άλλος παραγωγικός κλάδος δεν έχει πάρει τόσα εκατομμύρια όσα πήρατε εσείς. Μπορούσαμε να τα είχαμε δώσει κάπου αλλού, αλλά δεν τα δώσαμε, λέει, γιατί αποφασίσαμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Αλλά είχε μια συμπεριφορά και ένα στήμα που ήταν τελείως απαξιωτικό προς τον πρωτογενή τομέα. Και μην γελιέται κανένας, αυτά τα λόγια δεν είναι τα λόγια του Σταϊκούρα, τα λόγια του Μητσοτάκη. Όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης και σου λέει ότι είσαι επαγγελματίας διαδικητής, ο Σταϊκούρας ήρθε εκεί πέρα σαν εκπρόσωπος μάλλον του Μητσοτάκη, έχει το Υπουργείο Οικονομικών και αντικατοπτρίζει τις σκέψεις που έχει ο Πρωθυπουργός προφανώς για τον πρωτογενή τομέα που
έρχονται σαν τη διαστολή μου όλα αυτά που έλεγε προεκλογικά, γιατί πολλοί από εδώ μέσα, αν όχι περισσότεροι, τον είχαν ψηφίσει. Που έλεγε ότι θα κάνουμε τον πρωτογενή τομέα ατμομηχανή ανάπτυξη, τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια και όλα αυτά. Και όσον αφορά το πετρέλαιο, τέλος, ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ στους νέους αγρότες στα συνεταιριζόμενα σχήματα και στη συμβολιακή γεωργία. Αυτό ήταν περίπου 180.000 αγρότες, 170 κάπου εκεί ήταν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που πήραμε. Μας άφησε αυτά που πήραμε. Αυτά που πήραμε. Μας άφησε να τα πάρουμε και τα πήραμε. Μας άφησε τα 50 εκατομμύρια, τα έκανε 60. Εμείς στην αρχή θεωρήσαμε ότι είναι 60 μας άφησε. Λέμε 110 είναι, εντάξει, 110 χαζοπρόγειο. Λέει, δεν καταλάβατε, λέει. Δεν σας λέω 50 συν 60, λέει. Σας λέω 50 συν 10. 60 είναι 20. Λόγω από ό,τι ήταν έγινε. Στο διάρκειο να σας πει πάει και 30 τα. Εμείς αρχίσαμε και φαίνεται του λέμε πώς είναι οι κατεπάλληλοι. Α, μόνο οι κατεπάλληλοι. Μόνο οι κατεπάλληλοι αγρότες. Λέω πώς είναι οι κατεπάλληλοι αγρότες. Λέει, δεν έχω αυτή τη στιγμή τα στοιχεία. Και πετάει το Βεζιρόπουλο, είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών, και λέει, τα έχω εγώ τα στοιχεία, μα θέλετε μπορώ να τα δώσω. Στην ουσία εξέδεσε το Σταϊκούρα, την ώρα του Σταϊκούρα, που κλείνει να μην είχε τα στοιχεία. Και το Βεζινόπουλο είστε περίπου 346.000. Άμα διαιρέσετε 340.000 με τα 60 εκατομμύρια, βγαίνει κατά μέσο όρο γύρω στα 170 ευρώ το άτομο. Κατά μέσο όρο. Άλλο θα πάρει λίγο παραπάνω, άλλο θα πάρει λίγο παρακάτω. Άρα τι σημαίνει αυτό, 80 λίτρα πετρέλαιο. Τι σημαίνει το πετρέλαιο, 4-5 ώρες όργο. Αυτό είναι το πετρέλαιο που έχουν σκοπό να δώσουν. Ασχέτως αν από κάποια site, από κάποια μέσα βγαίνει ότι θα δώσουν πετρέλαιο, θα βοηθήσουν την πρωτεϊνή τομέα, την Παρασκευή θα κάνουμε ξανά εξαγγελίες και όλα αυτά. Αποφασίσαμε, όπως είπα, φύγαμε από τα μπλόκα και αποφασίσαμε. Ότι για την τριβή δεν θα δώσουν πετρέλαιο. Ακριβώς. Όταν το είπαμε, ξέρεις πόσο. Το ρώτησα εγώ, ξέρεις πόσο παίρνει ένα τρακτέρ μέσα αυτά τα μεγάλα που είναι σαρώτερες καλλιέργειες, όχι τα δροκομικά. Δεν ξέρω, λέει, στη Λαμία κλείνω. Λέει, ξέρω, λέει, περίπου στα 200 λίτρα. 200 λίτρα του λέει, με ένα 80 είναι 400 ευρώ. Σωστά, ναι. Τι μας δίνεις, από το 300 ευρώ μας δίνεις 170. Τι μας δίνεις. Είναι σαν να μας χορηγεύεις, δεν. Θα του λέμε, άσε τα. Τι κάνει να φουλάρει. Ναι, άσε στους νέους αγρότες τα 50 εκατομμύρια, γιατί θα είναι κάποιοι νέοι αγρότες οι οποίοι θα πάρουν ένα ποσό. Άστα, τουλάχιστον εκεί πέρα που τελειώνει το θέμα. Αυτό δηλαδή είναι τελείως ξεφτύλα που έτσι και μας λες ότι δίνω 10 εκατομμύρια παραπάνω στο πετρέλαιο. Όταν έχεις υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα πάρει στον ειδικό χώρο του πετρελαίου. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο. Υπάρχουν βέβαια τρόποι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να ρίξει τη μέσα καύσιμο. Υπάρχει το φόρο που παίρνει το κράτος που μπορεί να το μειώσει. Τώρα για ποιο λόγο δεν το μειώνει, αυτή τα ξέρει. Ίσως γιατί δεν έχουμε Πόρσε και Καγένη, όπως είπε και ο Άδωνης. Θα ευνοηθούν οι Καγένη και οι Πόρσε. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε το συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 18 του μηνός και ώρα 1 στην πλατεία Βάθης, που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και να κινηθούμε μετά να δώσουμε ένα ψήφισμα στο Προεδρείο της Βουλής. Αν και ο Τασούλας τώρα έχει και αυτός κορονοϊό, νομίζω, ο Πρόεδρος Βουλής. Να του δώσουμε ένα ψήφισμα. Έχει κορονοϊό, νομίζω, ο Τασούλας και είναι σε καραντίνα. Τέλος πάντων, κάποιον θα βρούμε εκεί πέρα να του δώσουμε ένα ψήφισμα. Γιατί λέω 1 η ώρα. Υπάρχουν δύο. Αν έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως να μας επιτρέψει να βάλουμε 10 τρακτέρ στην Αθήνα. Τα οποία αυτά τα τρακτέρ θα κινηθούν από τη Λιβαδιά. Τα τρακτέρ υπάρχουν, οι οδηγοί υπάρχουν, έχουν το ονοματοπώνυμό τους, το έχουν και αυτοί στην Αθήνα, τα ξέρουν ποιοι είναι. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε απόφαση να μας ενημερώσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι αν δέχονται να βγουν 10 τρακτέρ συμβολικά στην Αθήνα, γιατί όπως και να είναι, το τρακτέρ δημιουργεί άλλη αίσθηση στην Αθήνα. Για μας και άλλη αίσθηση και για αυτούς. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα μας δώσει απάντηση. Αν μας δώσουν απάντηση ότι τα τρακτέρ θα μπουν, είναι λίγο δύσκολο να πούμε 1 ώρα, μπορεί να πάει 2-3 ώρες αργότερα. Να πάει στις 4 το απόγευμα με τους συλλαλητήρες για να μπορέσουν για τρακτέρ να τυλιχθούν τη Λιβαδιά. Έτσι, για τρακτέρ. Θα το φέρεις εσύ από εδώ. Έτσι. 12. 13. Όταν κάναμε μπλοκ, πού ήταν η Λιβαδιά. Είχαν δύο μπλοκ αυτή. Είχε ο Κομενός και ο Βάρος Βάρος. Πού έκλεισαν. Δύο μπλοκ. Πού έκλεισαν. Στον υπαρχιακό δρόμο. Ο Βλάκης, αν και εμείς. Δεν επιτρεπόταν να βγουν ούτε αυτή τη στιγμή. Είχαν δύο μπλοκ εκεί πέρα, το ένα ήταν επιφανή ο Μάρκο και το άλλο ήταν ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιά, ένα νεαρό ηλικία. Τα είχαν τίποτα, όπω τα είχαμε εμεί στο παρελθόν. Δεν είναι το θέμα. Από τη στιγμή που υπήρχε η κυβέρνηση και δεν επιτρεπόταν να κλείσουν, κάνατε αυτή τον αγώνα. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να βάλουμε το τρακτέρ, η κοντινότερη απόσταση για να ξεκινήσουμε το τρακτέρ εκεί πέρα είναι η Λιβαδιά. Και να έρχονται κάποιοι από τη Λιβαδιά, κάποιοι και από τον Ορκομενό, δηλαδή και από την Χαλκίδα και από την Έμπη, από τα νότια, από κάτω, και να μπορέσουν να πούνε στην Αθήνα. Αν δεν μας επιτραπεί, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα είναι στο ελληνικό μια ώρα, θα δούμε αν μπορούμε να, με ποιον τρόπο να κάνουμε το τρακτέρ να κάνουμε. Θα το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τη μετακίνηση, θα πρέπει εμείς σαν Φάρσαλα, καταρχήν υπάρχει διάθεση. Υπάρχει διάθεση από την Λάρισα και κάτω, υπάρχει διάθεση να κατεβεί πολλοί κόσμος. Προχθές μίλησε και εμένα με κάτι λαϊκατζίδες, με κάτι κτηνοτρόφους από την Κρήτη. Καλά, οι Κρητικοί έχουν και άλλα θέματα εκεί με τα δασικά, με αυτά έχουν πολλά θέματα.
Θα ανεβούν και αυτοί, θα ανεβούν κάποιοι και από την Κρήτη. Υπάρχει διάθεση και υπάρχει κόσμος να κατέβει από τη Λάρισα προς τα κάτω. Υπάρχουν αρκετά λεωφορεία και αρκετός κόσμος που ενδιαφέρεται να κατέβει. Και να γίνει ένα καλό συνεδρίο. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε ένα καλό συνεδρίο. Άμα δεν το δώσουμε σημασία και πούμε ότι εντάξει, άστο και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται. Ό,τι να γίνει, θα το αφήσουμε έτσι, θα πάμε 30 άτομα. Αν όμως προσπαθήσουμε ο καθένας που είναι από εδώ να τραβήξει άλλον έναν, γιατί εδώ μέσα είμαστε 25 άτομα, να προσπαθήσουμε εμείς 25. Και βέβαια υπάρχουν και παιδιά εδώ πέρα που είναι σίγουρο ότι θα βγουν συνεδρίο και δεν ήταν σήμερα εδώ πέρα για κάποιου λόγου. Αν αποφασίσουμε ότι ο καθένας που είμαστε εδώ μέσα μπορούμε να τραβήξουμε άλλον έναν, ή αν πούμε ότι σε κάθε χωριό μπαίνει ένας επικεφαλής και προσπαθεί να παρακινήσει όσους περισσότερους μπορεί από το χωριό, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γεμίσουμε ένα λεωφορείο και ίσως να κινηθούν και κάποια αυτοκίνητα που ούτως ή άλλως θα κινηθούν ξεχωριστά μεμονωμένα γιατί θέλουν να πάνε στην Αθήνα το αυτοκίνητο. Όσον αφορά το κοστολόγιο, ένα λεωφορείο για να πάει στην Αθήνα με τις τιμές που υπάρχουν τώρα, τις περιμένεις εβδομάδες που κάνουμε κουβέντα, θέλει 900 ευρώ. Πόσο? 900 ευρώ. Πάει στην Αθήνα. Που έχει πάει το πετρέλαιο, άμα τα βάλετε. Όχι, τα βάλετε με ένα κάτω που θέλουν 220 λίτρα πετρέλαιο για να πάνε και κανένα 70 διόδια του, είναι τα έξοδα του πάνω 500 ευρώ τα έξοδα. Θέλει από 8 μέχρι 9 εκατοστάρια. Τη μέσα είναι η τιμή που παίζει το λεωφορείο να ξεκινήσει από εδώ το πρωί και μα πάει στην Αθήνα και να μα γυρίσει πίσω. Προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα αυτά, να μαζέψουμε δεξιά και αριστερά τα χρήματα αυτά. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω να τα έχουμε μαζέψει, μάλλον δεν τα έχουμε μαζέψει ακόμα. Ακόμα έχουμε μαζέψει. Ναι, το θέμα είναι αν εμείς εδώ πέρα. Ναι, τελειώνω σε λεπτό. Θα σας πείτε ο Τάτσης μετά για τα χρήματα, τι έγινε εδώ και κάποιες κουβέντες. Το θέμα είναι αν εμείς έχουμε τη διάθεση να παρατηρήσουμε έναν ακόμα που πιστεύω ότι έχουμε. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε στα μπλόκα, γιατί ήμασταν εμείς εδώ, ήμασταν όλοι στα μπλόκα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμα. Να παρατηρήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι εμείς είμαστε στα μπλόκα, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πάμε στην Αθήνα. Το θέμα είναι να παρατηρήσουμε κάποιους που δεν ήρθαν στα μπλόκα. Για τους δικούς μας. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε στα μπλόκα πρέπει να παρατηρήσουμε αυτή να πάμε στην Αθήνα. Εμείς που είμαστε στα μπλόκα πρέπει να παρατηρήσουμε αυτή να ζούμε στα μπλόκα. Ε, αυτοί δεν έχουν πρόσφυγα να κάνουμε την παρέμβαση. Εγώ αυτά έκανα σκόπο, θα σα πει ο Τάκης τι θέλει να κάνει. Και μετά να το συζητήσουμε, αν έχουμε τη διάθεση να προσπαθήσουμε και να μπορέσουμε μέχρι την. Αν αποφασίσουμε σήμερα ότι κλείνουμε το λεωφορείο, το παίρνουμε τηλέφωνο και κλείνουμε το λεωφορείο να είναι έτοιμο το Παρασκευή. Αλλά πρέπει μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι να έχουμε μαζέψει τα άτομα με καταστάσει, με τηλέφωνα και να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, μην ξεχνόμαστε εκείνη τη μέρα και βρεθούμε 20 άτομα εκεί, βρεθούμε 70, δεν ξέρουμε τι θα του κάνουμε. Εντάξει. Καταρχήν κάποιοι πρέπει να κάνουν την οργάνωση του λεωφορείου τους. Να γράψουν ονόματα, να ξέρουμε ποιοι θα πάνε. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα και την Παρασκευή του πρωί έχουμε ένα λεωφορείο εκεί πέρα και καβλώ στον κόσμο και είναι 100 άτομα, δεν μπορούμε και την ώρα να βρούμε δεύτερο λεωφορείο. Εντάξει. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τη Τετάρτη. Μακάρι να υπάρχουν 100 άτομα να βάλουμε κι άλλους. Αλλά τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να βάλουμε λεωφορείο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια οργάνωση. Ένας από κάθε χωριό, τα χωριά εδώ πέρα γνωστά είναι. Μην περιμένετε να έρθουν από 200 χωριά του Χασάν. Ξέρετε τι είναι. Πρέπει να γίνει αυτό τουλάχιστον μέχρι τη Τετάρτη το απόγευμα να ξέρουμε τουλάχιστον ότι έχουμε 50, 60, 70, 80, 30 άτομα. Αυτό πρέπει να συζητηθεί όμως στους λόγους, στα χωριά. Ναι, αυτό, μπράβο. Αυτό πρέπει να γίνει στα χωριά. Και κάποιο από το κάθε χωριό να πάρει ένα τηλέφωνο, εμένα, το Σοκράτη, ποιον θα πάρει, να πει: ναι, εγώ από το Βασιλίδη θα έρθουμε 10 άτομα, 15 άτομα. Για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα για να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αν είμαστε 60-70, ίσως μπορέσουμε να φέρουμε και ένα λεωφορείο από τη Λάρισα που θα είναι μισό γεμάτο και να περάσει από εδώ και να πάρει τα υπόλοιπα άτομα. Όπως είπε ο Σοκράτης, το λεωφορείο κάνει 9 κατουστάρι και 1 χιλιάρι, χοντρά. Είναι 20 ευρώ το άτομο. Κάναμε κάποιες κινήσεις, πρόθυμοι δεν υπάρχουν πολλοί να δώσουν λεφτά. Εντάξει, κανένα δυο. Πήγα εγώ με τον Καραΐσκο στον Δήμαρχο, το Σάββατο, το βρήκαμε. Μας είπε ο Δήμαρχος, του παιδιά, εγώ σας έβαλα την τέντα μαζί με έναν αντιδήμαρχο, μάλλον τον αδελφό του Δήμητρο του Βουκούσε.
την πληρώσαν την τσέπη τους. Τώρα μας είπε ότι θα ξανακάνουμε μια συνάντηση μαζί με τους αντιδημάρχους. Δεν σας υπόσχομαι τίποτα, θα δούμε. Μέχρι τώρα δεν μας απάντησε. Εντάξει, δεν είναι καλό να γυφτουφέρνουμε, έτσι του λέω. Σε παρακαλώ, Θεό, δώσε μας ένα κοψιστάρι. Τώρα, αν κάποιοι είναι πρόθυμοι και θέλουν να βάλουν λεφτά, καλώς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να παρακαλέσουμε κόσμο. Τάκη, η σκηνή πληρώθηκε μόνο από τον Δήμαρχο και από τον Δημήτρη. Ναι, ναι. Έχω την ενημέρωση. Δεν το ξέρω. Να το ξέρω. Ναι. Να το σεβόμαστε και αυτό. Του σηκώνει. Να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέραμε. Δεν μπορεί να πα τώρα να με ζητά. Όχι, κατάλαβε τι λέω. Και ο Δήμαρχος μου είπε ότι δεν μπορώ να το βάλουν στα έξοδα του Δήμου, δεν περνάει από το φράγκο, πρέπει να το βάλουν σε. Εντάξει. Και μόνο που το έκανε αυτό, για τη σκηνή φτάνει. Το πρόεδρο εδώ του ΤΕΒ τον είπαμε, προδημοτυπήθηκε, τα κάποια θα βάλει τώρα. Όχι σαν το ΕΒ. Όχι σαν το ΕΒ, λέει και αυτό, γιατί και αυτό δεν μπορεί να το περάσει. Αν θα βάλει, θα το βάλει από τσέπη. Ό,τι γίνεται να κάνει. Θα το βάλει από τσέπη. Τώρα. Υπάρχουν κάποιοι συνεταιρισμοί που είναι νερίο, α πούμε, που είμαι εγώ πρόεδρο. Ίσως εμείς να βάλουμε κάτι. Πώς θα το περάσω, θα το περάσω. Τώρα, εάν. Εάν δεν θέλετε να κάνουμε και αυτό το πράγμα, η λύση του νόματο, ένα εικοσάρικο το άτομο. Όχι, το εικοσάρικο το άτομο δεν θα πάρει, να το ξέρετε. Θα βάλει κάποια λεφτά ο Τάσος που προτιμοποιήθηκε να βάλει. Πριν αυτό εγώ εδώ πέρα βρήκα, πέρασα από ένα μαγαζί και μου είπε θα μου δώσει 200 στάρικα. Είναι ο συνεταιρισμός εδώ του Ιβιδρίου που είναι ο Γούσιος και ο Αδαμόπουλος που είναι συνεταιρισμός Πολυνέλαιο. Εμείς έχουμε αγροτικό σύλλογο στο Κατοχώρι, το βάλουμε κάποια χρήματα. Βασιλεία, έχει τίποτα ταμείωση. Ένα λεπτό υπάρχει ταμείωση. Έχει τίποτα ταμείωση. Έχει ταμείο. Ναι, θα διτάξουμε να τα βάλουμε τα χρήματα ώστε να μην επιβαρυνθεί κανένα. Θα πάμε στην Αθήνα. Τουλάχιστον μπορείτε να βάλετε τα παιδιά που θα ζουν από το Βασιλείο. Ναι, να βάλετε τα παιδιά που θα ζουν από το Βασιλείο. Θα κάνω λίγο από το Κατοχώρι, μια χαρά, μπορείς πότε έχει περισσότερο κακό. Δεν κάνει περισσότερο κακό. Δεν πέφτει 9 όγκο να βάλει και μια πλοκία. Πόσα πήρε, ρε. Πόσα πήρε στα πλόκια. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα για το λεωφορείο θα βρεθούν. Η διάθεση να υπάρχει να παρατηρήσουμε ο κόσμος να γεμίσει το λεωφορείο. Τα χρήματα είναι τόσο. Και αύριο το πρωί μας χρειαστεί να βάλουμε δεύτερο λεωφορείο, πάλι θα βρεθούν. Όσα λεωφορεία χρειαστεί να βάλουν, θα βρεθούν τα χρήματα. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί το θέμα των χρημάτων. Τα χρήματα θα βρεθούν. Θα πάρουμε δύο φίλους τηλέφωνο και θα μας δώσουν το δύο λεφτά καθένα σε δύο. Το θέμα είναι η συμμετοχή με την και τώρα που έχουμε τη δουλειά του στο βάθο του ΣΔΑ, τη δουλειά τουλάχιστον μπόρε στην Αθήνα. Εγώ δεν σα λέω αν και, εγώ σα το ζητώ και σα λέω ότι πρέπει να έρθετε. Άμα δεν έρθει και με το λεωφορείο θα μπορούν. Δεν μπορούσα να βάλω μικρά να ψήνω στο χώρο. Λοιπόν, τι είναι εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Πολύ θα σας παρακαλέσω πάντως, αυτοί που θα ασχοληθείτε με το θέμα, την οργάνωση, μέχρι τη Δετάρτη να ξέρουμε τουλάχιστον στο περίπου πόσα άτομα θα είναι. Να μας στείλετε το τηλέφωνο σας. Σιγά, σιγά. Όποιος τα ξέρετε, πάτε, τα ξέρετε. Στο φέρι, στην ομάδα. Είμαστε... Θα πρέπει να μπει από κάθε χωριό να έχουμε ένα άτομο που να μπορούμε να μιλάμε και να ξέρουμε από κάθε χωριό ότι καλά, εσά ο Άγιο Κωνσταντίνο είναι η τελευταία που φοβάμαι. Δεν σα καθόλου. Τελευταία που φοβάστε, γιατί να μην σα πάρω τηλέφωνο και ξέρω ότι θα δείτε. Αυτό είναι. Εμείς τώρα πιτρέλη και μάτω τα έχουμε, τι έγινε, εσέ και δύο ευρώ. Πάμε ξέρω από τα παιδιά. Περιμένουμε εμείς τη Δήμα, ποια είναι, πού είναι η Δήμα. Και έφτασε τα γίνταρα στη Δήμα, μία έφτασε τη Δήμα. Ότι αν δεν είχα το μάτω τον Αποστολή, δεν το βράδυ εκεί πέρα, ήταν ένα μυστική. Αν δεν ήταν ο Γιώργος να ψήνει εκεί πέρα. Πέστε τι θέλει να πείτε, αλλά ο Άγιος θα κρατήσει τα παρόλα. Ανακάλεσε εδώ στο τέλος. 13 τραχτέρια, είτε 7 ήταν στα μπλόκα. Πάμε να τις ζω τέλη. Λοιπόν, μάση λεφτά για δύο. Μακάρα ήταν όλα τα χωριά. Να πάμε ένα και μας δώσει πάνω τους άλλους. Λοιπόν, ας πάρει τον λόγο και 15 χρόνια. Ας πάρει τον λόγο κάποιος από κάθε χωριό, να θέσει τον εαυτό του ότι θα προσπαθήσει να δουλέψει υπεύθυνο, να μπορούμε να μιλάμε και να δούμε τι γίνεται.
Να έχουμε μια πρώτη εικόνα, που το Βασιλεία έχει εικόνα πόσα άτομα περιμένει. Μας μας έκανε τους αργίες με τις αργίες, κύριε. Έχει αρκετό χρονομερό. Θα πάρω τηλέφωνο σήμερα και αύριο να δω ποιοι είναι. Εσείς τι θέλετε, δεν θες. Για να μην σε λίγο λιμός που κουμάει. Είναι Δευτέρα βράδυ, μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι το αργότερο θα πρέπει να έχουμε εκεί στα ονοματεπώνυμα και τα τηλέφωνα. Ξέρω εγώ τρομάξα. Εγώ προσωπικά θα κοιτάω εγώ αυτό που θα πάρω να σάμω τον λεφτό. Έχει μας λίγη. Με λίγο που μας λίγη. Α, Μπελαρούσιο. Σταυρός. Αυτή είναι η πίφη που να ξέρεις την κοινωνική του βλάβη. Τον πέρασε. Τι είναι αυτό. Εσείς οι Φαρσαλοί, εκεί πέρα τα δυο τελεπεντόπεδε Φαρσαλοί. Ο Φαρσαλοί, ο Μπέις Φαρσαλοί. Ένας καημένος. Ένας κούκκος φέρνει την άνοιξη. Τι να κάνει. Ένας είναι καημένος. Ένας ανακατάλληλος να βγάλουμε τέτοιους. Ένας είσαι. Τα φίλοι μου. Τι. Άγα μου πρώτη θα μου. Όχι. Γιώργος μας είναι. Γιώργος είναι. Είναι με τη Βασιλεία. Το βλέπετε Βικτόρ, θα γεμίσουμε αλεφόριο. Ναι, τι είναι, 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 τι. Αλλά να σου πω κάτι. Στο χωριό μου ο ένας ακόμα φίλος στον μπλόκο θα τον πάρω τον Ανδρέα. Αν δεν παίρνω σου κράτη, θα σου πω τον λόγο. Γιατί με σκουρινεύουν. Ναι. Την αλήθεια ρε παιδιά. Θα πάρω πάλι εγώ τηλέφωνα 30 άτομα για να τους πω για να δείξω τους συλλαλητήρους στην Αθήνα. Το έχουν δει όλοι στο Facebook, πατάνε και like στην αφήσα που μας έκανε tag. Και δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει τι θα κάνει και στους συλλαλητήρους. Θα πάρω αυτό το τηλέφωνο και του πω θα πάρω το άλλο το παιδί. Και ο... Και στο Βασιλείο σημαίνει να βγουν αυτοί που βγήκαν από το Βασιλείο. Και του πάω πηγαίνει εκεί. Και προσωπικά θα προσπαθήσουν να βρω χρήματα για το λεωφορείο και αν μπορέσω να έρθω και εγώ. Γιατί υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να λείπω. Θα σου βρω παλιά. Όσον αφορά το θέμα των χρημάτων, μέχρι κάνουν λίγε μέρε που θα σε έχω απαντήσει. Ο Αρμόπουλο, εσύ που είσαι συνεταιρισμοί. Θα σε έχω απαντήσει. Το Βασιλείο που είναι ο αγροτικό σύλλογο, α πούμε, εκεί πέρα. Έχουμε μια απάντηση να ξέρουμε τι μα γίνεται. Μετά από 20 χρόνια που σκουρδεύω. Κατάλαβε το πώ το λέω. Εσείς πιστεύετε ότι θα είμαστε κάτω από 40-45 άτομα. Άμα είμαστε κάτω από 45 άτομα, έξω πίτα. Πώς ανήκεις, γιατί να ανήκεις όπως όλες. Γιατί να ανήκεις, δεν καταλαβαίνω. Είπαμε είμαστε 20 εδώ μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, πήγαμε στα μπλόκα 60, θα είμαστε 20 στο λεωφορείο που είναι στο... Στην ουσία θα σου πω κάτι. Δεν είναι ούτε το πηγενέλα, ούτε έξοδα έχεις, το πηγενέλα που κάναμε στα μπλόκα. Τι ξοδεύαμε εκεί πέρα. Ούτε τίποτα, κατάλαβε. Σε παίρνει το λεωφορείο από εδώ, σε πάει στην Αθήνα, σε γυρνάει. Θα κάνουμε του λεωφορείου εκεί πέρα. Μα να πάρω την κυρία και πιστεύω. Πάρω το μικρό. Τι είναι θέμα. Ναι, πληρώσω.